Έχω καλέσει τον κύριο Μανουσάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Γενικολάου, όπως επίσης και τον κύριο Κώστα Καραταράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάς Ιθίου. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από το Ηράκλειο και τον 984. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρουγεράκη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, τι? Τοξικό κλίμα εργασιακού εκφοβισμού, προσβολών, προσπάθειας φήμωσης στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Κυρία Δουγεράκη, πριν φτάσουμε στο σημείο να εκδοθεί αυτή η δημόσια ανακοίνωση, έγινε μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθούν τα πράγματα, να πέσουν οι τόνοι, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουμε ζητήσει και ραντεβού και από τον διοικητή της 7ης ΥΠΕ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί. Από εκεί και πέρα όμως αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτή τη δημόσια ανακοίνωση, γιατί κάναμε και μια γενική συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα, όπου έγινε σαφές και από μεγάλη ομάδα συναδέλφων ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Και αυτό βρίσκεται σε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Από τη μία έχουμε μια προσπάθεια να πιέζονται όσοι έχουν δημόσιο λόγο και να μην δημοσιοποιούμε τα κενά και τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα εντός του νοσοκομείου έχουν γίνει διάφορες αναφορές και καταγγελίες που έχουν οδηγήσει σε μια πλειάδα ένορκων διοικητικών εξετάσεων και προκαταρκτικών, με αποτέλεσμα σε κάθε τμήμα να υπάρχει ένταση, καχυποψία και ένα τοξικό κλίμα, θα λέγαμε, το οποίο δεν βοηθά για να μπορούμε να παρέχουμε σωστά τις υπηρεσίες υγείας μέσα και σε ένα πλαίσιο μεγάλων ελλείψεων και προσωπικού, ακόμα και στις εφημερίες πολύ μεγάλα κενά. Χθες δεν εφημέρευε το νοσοκομείο και δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος, δεν εφημέρευε ακτινολόγος. Έτσι είναι πάρα πολλές φορές που γιατροί και προσωπικό καλούνται από τα σπίτια τους να έρθουν χωρίς να εφημερεύουν, χωρίς να είναι υπηρεσία για να προσφέρουν την υπηρεσία. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, κύριε Μανουσάκη, όταν είπατε ότι δεν θέλουν και να γνωρίζουν οι υπόλοιποι τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή, αυτές τις ανακοινώσεις, τις οποίες σαν σύλλογος βγάζετε κάθε δύο και τρεις και λίγο λέγοντας ότι σήμερα δεν εφημερεύουν τα νοσοκομεία γιατί μας λείπει ο αναισθησιολόγος, μας λείπει ο καρδιολόγος, δεν έχουμε τον παιδίατρο, δεν έχουμε τον γαστρεντερολόγο. Τέλος πάντων, λέω τυχαίες ειδικότητες. Αλλά οι ελλείψεις ξέρουμε ποιες είναι και ξέρετε πολύ καλά εσείς και οι Λασιθιώτες ποιες είναι, για να τρέχουν στις άλλες περιφερειακές ενότητες για περίθαλψη. Ναι, και αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια υποχρέωση που έχουμε και απέναντι στους συναδέλφους και απέναντι στην κοινωνία, γιατί το νοσοκομείο δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, είναι ένας φορέας δημόσιας υγείας και η λειτουργία του έχει επίπτωση στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί είναι το σημείο αναφοράς που όποιος χρειαστεί κάτι σε μια έκτακτη ανάγκη θα διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τα προβλήματα λοιπόν της λειτουργίας έχουν επίπτωση συνολικά στην κοινωνία και γι' αυτό και η κοινωνία δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στα θέματα λειτουργίας του νοσοκομείου και έχουν γίνει οι μεγάλες συγκεντρώσεις και πέρυσι το Δεκέμβριο η πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και ακολούθησε βέβαια και η συγκέντρωση στο Σελινάρι που ήμασταν από όλο τον νομό. Και ότι ετοιμάζεται από εδώ και κάτω Οκτώβρη και Νοέμβρη. Μία ανωτελεία από εσάς. Κύριε Καραταράκη, με τοξικό κλίμα συνεχούς πίεσης, φήμωσης, εκφοβισμού των εργαζομένων, με ευθύνη των κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων και του διοικητή της 7ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Κρήτης. Και αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μανουσάκης, ότι εμείς φροντίσαμε να ρίξουμε γέφυρες ή ρίξαμε γέφυρες το προηγούμενο διάστημα πριν πάμε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Ναι, εγώ θα έλεγα καλύτερα ότι από παλιά, δηλαδή εδώ και αρκετά χρόνια το λέω, ότι υπάρχει ένα αυταρχικό στυλ διοίκησης. Ένα στυλ διοίκησης αυταρχικό, εντάξει, θα του μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, κάποιες φορές γίνεται και τοξικό. Αυτό το στυλ διοίκησης πιθανόν να ανήκει στο DNA αυτή τη στιγμή αυτών που έχουν τις αρμοδιότητες να διοικούν.
Έχουμε προσπαθήσει, όπως είπε ο Γιώργος, να βάλουμε κάποιες διέκρισεις, να βρούμε κάποιες κοινές βάσεις. Έτσι, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μας αφήσουν ήσυχους, να εργαστούμε όπως μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με πολλές ελλείψεις ειδικοτήτων, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την υγεία του κόσμου. Αυτό είναι δηλαδή που θέλουμε, να μην υπάρχει αυτή η συνεχής ένταση, να αφήσουν δηλαδή, με λίγα λόγια το νοσοκομείο να ηρεμήσει. Αυτό είναι δηλαδή που δώστε μου ένα παράδειγμα, κύριε Καραταράκη. Δώστε μας ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ζητώ συγγνώμη για τη βραχνάδα της φωνής, αλλά το καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Να μας αφήσουν ήσυχους να δουλέψουν. Για παράδειγμα, υπάρχει μια διαφωνία δύο εργαζομένων. Υπάρχει ένα δυνατό τόνο στη φωνή και κατευθείαν γίνεται αναφορά για διατάρρευση της ηρεμίας του νοσοκομείου, ΕΔΕ κλπ. Αυτό δεν είναι τώρα. Δεν ανήκει στην νορμάλ, ας πούμε, διοίκηση, δηλαδή στην φυσιολογική λειτουργία ενός νοσοκομείου. Μπορώ να διαφωνήσω με ένα συνάδελφο. Ωραία, θεωρείτε ότι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εντάξει. Κύριε Καραταράκη, θεωρείτε ότι γίνεται σκόπιμα απλά και μόνο για να καλύψουν όλες τις λοιπές αδυναμίες, τις ουσιώδεις αδυναμίες μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, αυτό να καταλάβω σε ελεύθερη μετάφραση? Ναι, όχι ακριβώς με την έννοια ότι υπάρχει μια διαταγή, να υπάρχει μια εντολή, να υπάρχει μια σκοπιμότητα σε όλα αυτή. Είναι σαφέστατο στο DNA. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι το στυλ δική σας αυτή τη στιγμή και δεν είναι τώρα, είναι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό το στυλ. Με εντέλεσθε, με συνεχείς αναφορές, με προσπάθεια να βάλουν ωράριο σε ανθρώπους που έρχονται μέρα νύχτα όποτε τους ζητηθεί. Μπορεί να φύγουν μια μέρα, μια ώρα πριν, αλλά μπορεί να κάτσουν και 4-5 ώρες ένα Σάββατο χωρίς να έχουν εργασία και να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Όλα αυτά δηλαδή δεν είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής λειτουργίας. Κύριε Καραταράκη, να ρωτήσω το εξής. Τα προβλήματα, έτσι όπως τα περιγράφετε και εσείς και ο κύριος Μανουσάκης, γνωστά τουλάχιστον και με τη βοήθεια του κυρίου Μανουσάκη και με τις πολύ συχνές επαφές που έχουμε, γνωρίζουμε το τι γίνεται στο χάρτη υγείας στο Λασίθι. Συναντήσεις γίνονται ξανά και ξανά σε ό,τι έχει να κάνει με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Λασιθίου, με τα αρμόδια υπουργεία. Σκέψεις υφυπουργών γίνονται συχνά πυκνά προς τη δική σας την περιοχή. Ανακοινώσεις συνεχώς βγαίνουν για τις ελλείψεις, οι οποίες είναι τραγικές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το συζητάμε. Ούτως ή άλλως, ο χάρτης υγείας συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το πώς υποβαθμίζεται στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Με όλα αυτά τα καινούργια τα οποία συμβαίνουν και με βάση αυτό που είπατε πριν από λίγο, δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε. Δεν κάνουμε ηρεμία, έστω και αυτή τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε, με τις ελλείψεις που έχουμε, όχι μόνο σε προσωπικό που είναι πολύ βασικό, όσο έχει να κάνει και με τις υποδομές. Πάτε κάπου παρακάτω, το προχωράτε λίγο παρακάτω, έρχεστε επαφή με ενδεχόμενα την Αθήνα και την κεντρική διοίκηση για αυτά τα οποία συμβαίνουν? Έχετε πάρει κάποια τέτοια απόφαση? Όχι, εμείς σαν Ένωση δεν έχουμε κάποια επαφή πέρα από τη δευτεροβάθμια Ένωσή μας, την ΟΗΚΕ, και την τριτοβάθμια, την ΑΔΔ. Κάποια επαφή με κεντρικά, με Υπουργείο κλπ. Δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε σαν Ένωση. Δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Δηλαδή πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο νομό Λασιθίου ή στην Κρήτη, είναι πανελλαδικό. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς αυτά που γίνανε στη Δράμα, εμείς λέμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Που βάλανε όλου του γιατρού του παθολογικού τομέα χωρί παθολόγου να εκμερεύουν και για την παθολογική κλινική. Ένα παράδειγμα σα λέω, δηλαδή. Χθεσινό παράδειγμα είναι. Και λέω, τα διάβαζα χθε και λέω, μια χαρά είμαστε εδώ στο Λασίθι. Θέλω να σα πω ότι το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, είναι το πρόβλημα στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό. Οι γιατροί φεύγουν, το προσωπικό προσπαθεί να πάει κάπου αλλού. Όσοι δηλαδή μπορούν να φύγουν. Και θα πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα οικονομικά, επιστημονικά, ακόμα και ηθικά, θα έλεγα, κίνητρα, ώστε να ξαναγίνει το ΕΣΥ ελκυστικό όπως ήταν στη δεκαετία του 90, του 1990. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ΕΣΥ δεν είναι πια ελκυστικό και ο κόσμος και ο γιατρός, ο νοσηλευτής δεν το επιλέγει. Κύριε Μανουσάκη, από εδώ και κάτω τι σχεδιάζετε? 17 του μήνα υπάρχει μια πανηγυρωμική κινητοποίηση που αφορά και τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί την καλούν και η Ομοσπονδία, η δικιά μας ΠΟΕΔΗΝ, και η ΟΝΓΕ από την πλευρά των νοσοκομειακών γιατρών. Και 6 Νοεμβρίου υπάρχει το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο, που έχει αποφασιστεί από το σύνολο των σωματείων και των εργαζομένων
και των νοσοκομειακών γιατρών. Να θυμίσουμε ότι στο Ηράκλειο πρόσφατα έγινε μια πολύ πετυχημένη συναυλία από την Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Πιο πριν είχε γίνει στον Άγιο Νικόλαο συναυλία και εκεί με μεγάλη συμμετοχή για το θέμα του νοσοκομείου. Ο κόσμος είναι στο πλευρό μας και εμείς θα προσπαθήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα να ασκήσουμε πίεση στην κατεύθυνση των ετοιμάτων που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Καραδαράκης. Και δεν είναι μόνο βέβαια τα νοσοκομεία. Αν το πάμε συνολικά στο κομμάτι υγεία, βάζουμε δηλαδή τίτλο τη λέξη υγεία, είναι και τα προβλήματα και τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και μέσα στην πανδημία πολύ περισσότερο, αλλά διαιωνίζεται το κακό και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με αυτά τα οποία γίνονται. Και βέβαια όχι μόνο η Δράμα και όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία και εκείνες οι προκλητικές δηλώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που πραγματικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ένα δύσκολο κλίμα για όλους τους εργαζόμενους μέσα στο χώρο της υγείας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Καραταράκη και κύριε Μανουσάκη. Κύριε Καραταράκη, από εσάς. Αυτό που ζητάμε, το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, εδώ και τουλάχιστον και από το σχεδόν από το 2013 μιλάμε τώρα, όταν άρχισαν τα πρώτα προβλήματα με την μεγάλη οικονομική κρίση και τις πολλές περικοπές, να επανέλθουμε στις μισθολογικές απολαβές του πρώου μνημονίου. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κάπως θα βοηθήσει την κατάσταση και θα καλέσει κόσμο, θα έρθει κάποιος κόσμος να διαβερθεί να εστελεχώσει τα τμήματα. Αν υπάρχει προστελέχωση, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η υπερεπιμέρεση, η υπερεργασία και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο με παρετήσεις και επιδείνωση της υποστελέχωσης. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο. Mm-hmm. Να δοθούν και τα σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Καλά να είστε, κύριε Καραταράκη. Κύριε Μανουσάκη, μια κουβέντα και από εσάς. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι και αυτά που γίνονται στο δικό μας νοσοκομείο είναι ενταγμένα και σε μια πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Υγείας, που συνηθίζει να μιλάει απαξιωτικά για τους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του συστήματος. Μην ξεχνούμε ότι συνεχώς αποκαλεί τους μορφόμενους υγειονομικούς ο κ. Γεωργιάδης στη μορία της Μητσέριας. Έχει στη Μυτιλίνη, είπε τους αδέλφους που διαμαρτύρονταν ανθρωπάκια και κάφρους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι ότι ασκείται μια πολιτική από την κυβέρνηση για να συρρυκνωθεί και να απαξιωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και εκ των πραγμάτων ενδυναμώνεται ο ιδιωτικός τομέας. Το βλέπουμε και εδώ στην ΕΣΥ ότι συνεχώς οι ιδιωτικές μονάδες επεκτείνονται και μεγαλώνουν και ανοίγουν και νέες δομές. Οπότε η κυβέρνηση έχει αυτή την πολιτική και ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά είναι αυτός που εφαρμόζει και προσπαθεί επικοινωνιακά να προχωρήσει αυτή την πολιτική. Και ο εκφοβισμός των εργαζομένων και οι προσβολές και αυτά που λέγονται εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της πολιτικής. Και είναι υπόσπαστο το κομμάτι. Ο στόχος είναι να τρομοκρατηθούμε εμείς, να μην λέμε τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα να μπορεί η κυβέρνηση, την πολιτική της να την εφαρμόσει και να συνεχίσει να στρέφει τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια της πληροφόρησης των ακροατών του 984. Κύριε, καλημέρα σας. Γεια σας.